Ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι δεν περπατάει καλά ούτε στην άμυνα, ούτε στο κέντρο, ούτε στην επίθεση. Αυτό όμως το γεγονός, αν το δει σοβαρά, μπορεί να πάρει ακόμα και τη νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ. Γιατί μπορεί άκρη να είναι δύο βαθμούς μπροστά, αλλά η κολοκαίλα που έχει άκρη να κερδίσει το μάτς την κάνει να προσπαθήσει να παίξει ένα πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ήδη μάθαμε ότι θα κατέβει με 4-2-3-1 με τον Ολυμπιακό, με Χλωναρίδη αριστερά και δεξιά το Λάζαρο, δεκάρι το Μάνταλο, δύο κόφτες από πίσω. Δηλαδή όπως θα έπαιζε με τη Λάρισα, όπως θα έπαιζε με τον Πανιόνι, όπως θα έπαιζε με την, ξέρω εγώ, με τον Ατρόμητο, όπως θα έπαιζε με τη Λαμία, θα παίξει και με τον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, αν παραδεχθεί μέσα το ότι δεν είναι στα καλά του και δώσει στην ομάδα του το δεύτερο ρόλο να παίξει πίσω από τη σέντρα, έχει ποδοσφαιριστές με ταχύτητα που μπορεί στον χώρο να χτυπήσει την ΑΕΚ, η οποία στους μεγάλους χώρους δεν την έχουμε δει πως τι επιστροφές έχει, το transition και τα λοιπά. Μην νομίζετε λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα στο δημιουργικό κομμάτι, στο πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσω και με ένα Ολυμπιακό αντινόμενο κατά 80% στο δεύτερο του γηπέδου είναι σίγουρη η νίκη της. Πρώτον αυτόν. Βλέπω όμως και μαθαίνω, και επειδή μιλάω με τον Νίκο τον Αλέφαντο για τον Χάση, ο Χάση μπορεί να πάει στο ΆΚΑ και να ανοιχτεί. Να πω πάω για την νίκη. Είμαι δύο βαθμούς πίσω, να ανοιχτώ. Μπορεί δηλαδή ο Ολυμπιακός από τη βλακεία του να χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή θα παίξω ανοιχτά, να κερδίσω την ΑΕΚ για να βρεθώ ένα βαθμό πάνω από την ΑΕΚ και να είμαι πρώτος στην βαθμολογία. Γιατί έχω άγχος. Ο Ολυμπιακός με έχει, δεν απολύεται ο προπονητής. Κρατάει δύο βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, διορθώνει την κατάστασή του, η ΑΕΚ θα χάσει και άλλους βαθμούς. Οπότε παίζεται. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για να κερδίσει. Που σημαίνει ότι θα πάει να ανοιχθεί. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός βιολογικά είναι πολύ χειρότερος από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν θα είναι στο στυλ του ανεβαίνω ψηλά και αυτή θα περιμένει, γιατί έχει ένα συντηρητικό προπονητή. Πιθανολογώ ότι ο Χιμένεθ, που είναι πιο έξυπνος προπονητής από τον και πιο στρατηγικά καλός, μπορεί να του δώσει και χώρο. Μπορεί να του πει το Ολυμπιακού παίξε την μπάλα και να φύγει εγώ στην κόντρα. Γιατί αν φύγει στην κόντρα, η ΑΕΚ έχει πολύ γρήγορους πλαϊνούς. Ο Σιμόες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Γιώχανσον είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι κερευασμένος ο Μάνταλος σαν άτομα. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν στρατηγικής. Δεν θα πω τι πρέπει να κάνει ο κάθε προπονητής, θα πω τι πιστεύω ότι θα κάνει ο κάθε προπονητής. Ο Χάση θα πάει να ανοιχθεί. Και επειδή τα στόπερ του είναι αργά, η αριστερή του πλευρά είναι πάρα πολύ δυσάρεστη αμυντικά και επειδή ο Λάζαρος εκεί είναι πάρα πολύ καλός στο κομμάτι ένας με έναν, πολύ φορμανισμένος, θα το χτυπήσει από τη μεριά του Κούτρη. Και πιστεύω ότι ξεκινώντας ο Λιβάγια με το Μάνταλο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Λιβάγια, πολύ καλύτερα από τον Αραούχο. Δηλαδή, περίμενα τον Αραούχο πολύ καλύτερο και βλέπω τον Λιβάγια, παρά το σωματότυπό του, είναι βαρύς, ψηλός κτλ., είναι πολύ τεχνίτης και διεισδυτικός και κάνει και άλλα πράγματα πέρα από το να πετάει την μπάλα στα δίχτυα απλά. Ένα μάτς με τη Λάρισα έφαγε δυο στόπερ, τους τρίπλαρε της Λάρισας, το πεις της Λάρισας, δεν έχει σημασία, το Γιωβάνοβιτς τον αργό. Και την κάνει την μπάσα και κάνει ο Κλωναρίδης τον γκολ. Απ' τη βλακεία του πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει με ένα 0. Απ' τη βλακεία του θα χάσει ένα 0. Ένας πονηρός προπονητής θα έπρεπε να κάνει τον Κακομοίρη. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε στα καλά μας, δεν έχουμε και διαιτητή, κλεινόμαστε και φεύγουμε. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Να αλλάξει θέση στο Σεμπά, να το βάλει μπακ αριστερό για να κλείσει την τρύπα εκεί. Θα μπορούσε να βάλει τον Σισε στόπερ και να περάσει τον Ρωμάο εξάρι για να γλιτώσει, να έχει ένα καθαρό ήμο εξάρι Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να βάλει τον Φορτούνι, θέλει να βάλει τον Οφόε. Θέλει να βάλει τον Οφόε δεκάρι. Θα βάλει τον Εμενίκε, μπορούσε να βάλει τον Μπεν ή μπορούσε να βάλει τον Μπεν αριστερά, τον Εμενίκε φόρ και αριστερό πάνω το Σεμπά. Δεν έχει φαντασία. Θα πει ποιο Αλβανός έχει φαντασία. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, κομμουνιστή, μην γελάς. Δεν έχει φαντασία. Αλβανός προπονητής.
Βλέπω τον Ίβιτς από Δευτέρα στον Ολυμπιακό να παίρνει τα ενία και να γίνεται ο προπονητής της ομάδος. 1-0 η ΑΕΚ. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Ξεκαλάζε και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727.